Σε αυτό το σημείο, να καλημερίσω τον κύριο Μάνο Χατζηδάκη, τον χρηματιστηριακό αναλυτή. Θα αναλύσουμε μαζί αυτή την πρώτη εικόνα που μας έχουν δώσει σε συγκεκριμένες εταιρείες του ελληνικού χρηματιστηρίου για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2015 που έχουν ανακοινώσει το σύνολό τους πλέον. Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα. Καλημέρα και σας. Καλή εβδομάδα επίσης, να σας ευχηθώ. Επίσης. Αυτή την πρώτη εικόνα για το πρώτο τρίμηνο του 2015 που πήραμε από το ελληνικό χρηματιστήριο για να ξεκινήσω από εκεί απευθείας. Τι μας έχει δώσει, τι στοιχεία μας έχει δώσει? Διότι ήταν μια περίεργη, τουλάχιστον στρεβλή περίοδος για το ελληνικό χρηματιστήριο. Είχαμε πολιτικές εξελίξεις, είχαμε εκλογές στο πρώτο τρίμηνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, διαπραγμάτευση. Ήταν πολλά που μας απασχόλησαν. Θα έλεγα ότι στο σύνολό της αφήνει μια θετική γεύση, παρά το γεγονός ότι είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν επιδράσει πολύ πιο αρνητικά στην τελική επίδοση των περισσότερων εισηγμένων εταιριών. Θα τα δούμε αυτά στο δεύτερο τρίμηνο. Θα δούμε την επίδραση όλων αυτών στο δεύτερο τρίμηνο, εκτιμάται? Νομίζω η δυναμική είναι για χειρότερα νούμερα στο δεύτερο τρίμηνο. Τουλάχιστον όσα υπόθηκαν στη τηλεδιασκέψη των εταιριών, νομίζω προδιαθέτουν για ένα χειρότερο συνεχόμενο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο. Υπήρχε η δυναμική ενός καλού τέταρτου τριμήνου, το οποίο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου φαίνεται ότι βοήθησε αρκετά τις εισηγμένες εταιρείες, τουλάχιστον τον πορτοβιομηχανικό τομέα, να εμφανίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην τελική γραμμή. Από εκεί και πέρα, οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο του κυκλώνα. Ήταν και ο κλάδος ο οποίος δέχτηκε τις περισσότερες επιδράσεις. Αναφέρω ενδεικτικά τη φυγή των καταθέσεων, τη σημαντική μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου, την αύξηση των επισφαλιών. Όλα αυτά παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο και πίεσαν πάρα πολύ την τελική γραμμή, η οποία βεβαίως έκλεισε σε ζημιές. Πάντως, πριν δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε ανακοινώσει και εσείς, που τα έχετε μαζέψει στην ουσία. Αυτό που απασχολεί περισσότερο, ίσως τον κόσμο, να το έλεγα διαφορετικά, είναι το πώς έχει κινηθεί και ο δανεισμός των εισηγμένων εταιριών. Υπάρχει κάποια έτσι, σαν πρώτη αίσθηση, το πώς κινείται, δηλαδή αυξάνεται ο δανεισμός, γίνεται αναδιάρθρωση μέσω των τραπεζών? Έχουμε κάποια εικόνα πάνω σε αυτό? Πέραν των υπολείπων θεμελιωδών στοιχείων, δηλαδή. Έχουμε τα πλήρη στοιχεία, το 100%. Όχι, σαν αίσθηση εννοώ, γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε. Αλλά η αίσθησή μου είναι και δεδομένων των συνθηκών που υπήρξαν στο τραπεζικό σύστημα στο πρώτο τρίμηνο, θα έλεγα ότι στην καλύτερη περίπτωση τα δεδομένα θα πρέπει να παραμένουν ίδια. Δεν περιμένω αύξηση του τραπεζικού δανεισμού. Δεν είχαμε εκτείναξη, για παράδειγμα. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Άλλωστε και οι τράπεζες δεν έχουν τις δυνατότητες στο να δώσουν καινούργια δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσουν πολύ ζωηρά. Νομίζω δεν έχουμε πάει καν σε αυτό το πλαίσιο. Νομίζω κινούμαστε στο πλαίσιο όταν το δάνειο θα είναι κόκκινο ή πορτοκαλί. Δηλαδή, όπως μπορεί αυτό να το οποίο παρατηρείται και έχει μία τάση συνέχειας είναι η αναδιάρθρωση που παρατηρείται σε κάποιους κλάδους, ειδικά στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας, όπου ένα σημαντικό μέρος του τραπεζικού δανεισμού μετατρέπεται σε κεφάλαιο, σε ίδια κεφάλαια, με στόχο ώστε να ξελαφρώσει λίγο την γραμμή των λειτουργικών αποτελεσμάτων, κάτω από τη γραμμή των λειτουργικών αποτελεσμάτων, ώστε οι εταιρείες να ξαναγίνουν βιώσιμες. Σκεφτείτε ότι αυτό εμείς το λέγαμε στο SBC από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2014, ότι ξεκινά η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού των ιχθυοκαλλιεργειών, αυτού του κλάδου. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχουμε δει και στην πληροφορική και στις κατασκευές τέτοιες κινήσεις. Αυτά όλα έχουν κατά κάποιο τρόπο προχωρήσει. Σε κάποιο βαθμό. Έχουμε λοιπόν, και άλλες εξελίξεις μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Σιγά σιγά έχουμε δρόμο όμως μπροστά μας. Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε λίγο κάποια στοιχεία και να μας σχολιάσετε, θα ήθελα, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το τζίρο. Από ό,τι έχουμε αυτές για παράδειγμα τις πληροφορίες, αν μπορούμε να δούμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει έτσι, για να καταλάβουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο τζίρος έχει μειωθεί σχεδόν 1,5% στα 14,6 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε όμως αύξηση σημαντική των λειτουργικών κερδών. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πρώτη αίσθηση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου. Ο τζίρος έχει τη μεγάλη επίδραση των δηληστηρίων. Χωρίς την επίδραση των δηληστηρίων γυρίζει θετικός κοντά στο 3%, αν θυμάμαι καλά. Τα λειτουργικά κέρδη, και εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλη επίδραση από τον κλάδο των δηληστηρίων. Αυτό που μας λέτε, τα δηληστήρια ήταν οδηγός στην κερδοφορία. Ήταν οδηγός, είχαν περάσει δύο πολύ δύσκολες χρήσεις, όπου οι διεθνείς τιμές των περιθωρίων είχαν συμπιέσει αρκετά την κερδοφορία τους. Από την άλλη πλευρά, είδαμε και την εσωτερική ζήτηση να δυναμώνει με την μείωση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και το δύσκολο χειμώνα, ο οποίος αύξησε τη ζήτηση με αποτέλεσμα να έχουμε και από εκεί πέρα ωφέλη. Συν το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός έχει κλείσει αρκετά πρατήρια
δίνοντας ένα πλεονέκτημα σε εταιρείες δίλησης που έχουν το δικό τους. Να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο και περισσότερη κατανάλωση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Αδύναμος κρίκος, οι τράπεζες με όλα αυτά τα οποία είπαμε και νωρίτερα, με όλα αυτά που έχουμε ξαναπεί, και τα κόκκινα δάνεια και πολλά πολλά ακόμα. Και ο δανεισμός, η πιστωτική επέκταση είναι στο επίκεντρο όλα αυτά. Ο δύναμος κρίκος, κύριε Γατζηδάκη, τον πρώτο τριμήνου του 2015. Να πάμε λίγο τώρα στην επόμενη κάρτα για να δούμε. Έτσι, είναι στοιχεία τα οποία απλά μας δίνουν την αίσθηση. Δηλαδή, η σχέση των κερδοφόρων και των ζημιογόνων εταιριών, στάσιμη για το, τρίτο τρίμηνο, για τρίτο μάλλον συνεχόμενο τρίμηνο αυτή η κατάσταση. Ερχόμαστε από μια αναλογία 70-30. Αυτή η αναλογία έχει βελτιωθεί στο 60-40. Το 60 βέβαια αντιπροσωπεύει τις ζημιογόνες εταιρείες. Το οποίο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς θετική ένδειξη, δεδομένων, όπως είπα και πριν, των συνθήκων που επικράτησαν στο πρώτο τρίμηνο. Περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα τρίμηνα όμως. Γιατί ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό τρίμηνο, πριν πάμε στην επόμενη κάρτα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τρίμηνο, κύριε Γατζηδάκη, που μπορεί να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα για το σύνολο του ετήσου, είναι το δεύτερο, το τρίτο τρίμηνο. Είναι τα δύο ενδιάμεσα τρίμηνα. Επειδή ακριβώς η ελληνική οικονομία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δύναμή της την περίοδο του καλοκαιριού. Λόγω τουρισμού ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ το οποίο διανέμεται ανάμεσα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εκεί νομίζω ότι έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την πλευρά της δραστηριότητας των εταιρείων. Είναι και μια καλή περίοδος για τις κατασκευές, τα δύο ενδιάμεσα τρίμηνα στα οποία αυξάνεται η κατασκευαστική δραστηριότητα. Βέβαια, στην Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη συμπίεση του κατασκευαστικού αντικειμένου, αλλά δεν πάβει να είναι τα δύο καλά τρίμηνα τα οποία παρακολουθούμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο και κάποια ακόμα ποιοτικά χαρακτηριστικά πριν πάμε σε αυτά τα οποία μας έχουν επηρεάσει παραπάνω. Γύρισαν σε κέρδη 21 εταιρείες, επέστρεψαν σε ζημίες 19 εταιρείες. Σχεδόν ισορροπία. Σχεδόν μια ισορροπία έχουμε εδώ. Πάμε όμως λίγο στις ζημιογόνες, διότι έχουμε δώσει μια έμφαση παραπάνω από ό,τι φαίνεται εκεί. Από τις 115 εταιρείες που εμφάνισαν αρνητικό πρόσημο, 58 είχαν μικρότερες ζημίες σε ένα ποσοστό 30%. Δηλαδή έχουν περιορίσει τις ζημίες, δεν ξέρω αν σιγά σιγά είναι κοντά στο να μεταβούν σε κέρδη. Έχει έναν υποκειμενισμό, ξέρετε, αυτή η πρόταση. Θέλουμε να δούμε λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Ας το δούμε μια φορά. Ας το δούμε μια φορά, ναι. Και σχεδόν οι μισές εταιρείες και παραπάνω ίσως από αυτές τις οποίες εμφάνισαν αρνητικό πρόσημο, φαίνεται να συμπιέζουν τις ζημιές τους. Εντάξει, δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο πλέον περιθώριο να εμφανίζονται μη οργανικά αποτελέσματα ζημιογόνα, γιατί όλη αυτή την περίοδο έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις. Επομένως, σιγά σιγά βλέπουμε και τις εταιρείες στο λειτουργικό τους κομμάτι να συμπιέζουν το μείον στα αποτελέσματά τους. Και αυτό κατεβαίνει αντίστοιχα στην τελική γραμμή σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε εκεί, να δούμε την τελευταία κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, την οποία θα σχολιάσουμε συνέχεια. Δηλαδή, αυτά που έχουν επηρεάσει τη χρηματιστηριακή αγορά είναι μια σειρά παραγόντων. Τα έχουμε αποκωδικοποιήσει όπως τα έχετε αναφέρει και εσείς στην ανάλυση, κυρία Γατζηδάκη. Δηλαδή, οι πολιτικές εξελίξεις σαφέστατα. Ισοτιμία ευρωδολαρίου επίσης. Το ενεργειακό κόστος με επίκεντρο το πετρέλαιο, μας το είπατε και νωρίτερα. Κόκκινα δάνεια και κρόκες καταθέσεων. Αυτά έχουν επηρεάσει τη χρηματιστηριακή αγορά και θα την επηρεάσουν από ό,τι φαίνεται. Πάμε να ονείτε λίγο μαζί μας για να το σχολιάσουμε αυτό παράλληλα με το τι ακριβώς περιμένουμε και τη διαπραγμάτευση και το πώς μπορεί να κινηθεί και το ελληνικό χρηματιστήριο. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είναι στο στούντιο του SBC ο κύριος Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστηριακός αναλυτής. Μιλάμε, αναλύουμε τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρεών το πρώτο τρίμηνο του 2015. Μας δίνει την πρώτη εικόνα στην ουσία για το έτος, ό,τι αφορά την πορεία των μεγαλύτερων ίσως επιχειρήσεων της χώρας μας. Κύριε Χατζηδάκη, μας δώσατε έτσι μια πρώτη ακτινογραφία αυτών των αποτελεσμάτων. Μας είπατε ότι είναι μια καλή εικόνα το πρώτο τρίμηνο. Περιμένουμε και τα επόμενα για να αποτυπωθεί ίσως και όλο αυτό που έχουν επηρεάσει τη χρηματιστηριακή αγορά, κυρίως. Νομίζω είναι μια βεβαιότητα πάνω στο πολιτικό σκηνικό, βασικά διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Αυτό θα έχει σίγουρα την επίδρασή του, αρνητική επίδραση στο δεύτερο τρίμηνο. Έχουμε διανύσει παραπάνω από τα 2/3 του δευτέρου τριμήνου. Υπάρχει σαφώς η συνέχεια στις εκροές των καταθέσεων, σαφώς θα συνεχίσει να επηρεάζει τον τραπεζικό κλάδο. Και η κλάδη του λιανικού εμπορίου, που ήταν πολύ δυνατή στο πρώτο τρίμηνο, κατά την άποψή μας θα έχουν δεχτεί την επίδραση όλης αυτής της κατάστασης. Σαφώς μιλάμε για ένα κατώτερο δεύτερο τρίμηνο. Από την άλλη μεριά, η χρονιά δεν έχει χαθεί. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα εξάμηνο. Υπάρχουν οι θετικές επιδράσεις από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, οι οποίες μπορεί να φέρουν περισσότερα έσοδα στον τουρισμό. Το χαμηλό πετρέλαιο, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είμαστε μια χώρα ενεργειακά εξαρτώμενη. Και το QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο όμως. Ένα μεγάλο αν αυτό ακριβώς. Υπάρχουν αυτοί οι τρεις βασικοί καταλύτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο δεύτερο εξάμηνο και να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα.
Σαφώς δεν θα είμαστε. Παράγοντες όμως, κάποιοι παράγοντες αγοράς, κύριε Χατζηδάκη, λένε ότι από τη στιγμή που η διαπραγμάτευση κρατά τόσο πολύ και έχει παγώσει στην ουσία την αγορά κάτω το πρώτο μισό του έτους στην ουσία, η χρονιά έχει χάθει και κυρίως το λένε και άνθρωποι του τουριστικού κλάδου αυτό. Αλλά όπως μας είπατε, ο τουρισμός έχει σώσει. Μάλλον το έχουμε πει εμείς από το CBC, ο τουρισμός έσωσε για παράδειγμα πέρυσι τον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά και τα έσοδα. Είναι ένα βασικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Όντως μπορεί να σωθεί και σε επίπεδο συγκεκριμένων εταιριών το έτος. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια συμφωνία την οποία περιμένουμε μέσα σε ένα πολύ κοντινό, εύλογο χρονικό διάστημα. Αν η συμφωνία, δεν το ξέρω, το υποθέτω, γίνει μέσα στις επόμενες 15 μέρες, το μεγαλύτερο κομμάτι της τουριστικής περίοδου είναι μπροστά μας. Εκτιμώ ότι αυτό θα βοηθήσει σημαντικά και θα. Έχει προεξοφλήσει η χρηματιστηριακή αγορά, θα έχουμε μια συμφωνία μέσα στο μήνα, για παράδειγμα. Σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι υπάρχει προσδοκία αρκετά ενσωματωμένη στις αποτιμήσεις ότι η συμφωνία είναι κοντά. Βλέπω αυτές τις τεράστιες αυξομοιώσεις, δηλαδή είναι ένα μείον 5 την Παρασκευή. Έχει να κάνει και με τα ΔΝΤΑΦ. Από την άλλη μεριά, αυτό που δεν έχουμε παρατηρήσει είναι την παρουσία θεσμικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ένα πιο συμπαγές, θα έλεγα, στίγμα επενδυτών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Οι περισσότεροι είναι βραχυπρόθεσμοι, είναι κάποια κεφάλαια από μεγαλοειδιώτες, ελάχιστους ξένους, οι οποίοι κινούνται με πολύ συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μέσα στην ελληνική αγορά. Λογικό βεβαίως, διότι οι ξένοι θα θέλανε να δουν ένα πολύ μεγαλύτερο και πολύ διαφορετικό ορίζοντα για τις επενδύσεις τους. Ναι, αυτό είναι το ερώτημα, διότι όσο κρατά αυτή η αβεβαιότητα, νομίζω ότι δεν θα έρθει κάποιος να επενδύσει. Μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς σε εταιρείες. Όταν η ελληνική τριετία, η οποία πλέον έχει γίνει διετία, διαπραγματεύεται στο 24%, νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει εύγλωτα όλες τους φόβους, ας πούμε, και τις αβεβαιότητες που υπάρχουν σε επίπεδο ξένων επενδυτών. Όταν αυτή η απόδοση παραμένει εκεί και η αμέσως κοντινότερη απόδοση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω από 2%, νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς τι ρίσκο αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Αν και είναι ψυχολογικό αυτό το τεπιτόκιο, διότι η Ελλάδα δεν δανείζεται από τις αγορές. Δεν δανείζεται από τις αγορές, αλλά ξέρετε, δεν κλείνει και αυτή. Δεν κλείνει ψαλίδα όμως. Άρα δεν υπάρχει κάποιος πρόθυμος να αγοράσει σε αυτές τις τιμές. Και δεν είμαστε κοντά στο να βγούμε τις αγορές. Αυτό νομίζω δείχνει από την άλλη πλευρά. Εντάξει, αυτό είναι αρκετά μακριά. Και είναι και πολιτική απόφαση παράλληλα. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, να σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε τα επόμενα τρίμηνα να είναι ακόμα καλύτερα για το ελληνικό χρηματιστήριο. Τα λέμε τους ή άλλους. Θα μας δίνετε την άποψή σας.